δεν είχα ονειρευτεί ότι θα γίνουν όλα αυτά. Δεν έκανα τόσο μεγάλα. Πριν από ένα χρόνο, γιατί θα ξεκινήσω με καταγγελία. Όχι, δεν κάνω ούτε καλωσόρισε ούτε τίποτα, Θανάση. Γεια σα, Θανάση. Καλώ ήρθατε. Όχι, παιδιά, γιατί εγώ δεν ξεχνάω. Μην τάξει σε παιδί και στην Άνση. Δεν είπε να μα φέρει ένα τραπεζάκι. Πέρυσι μα το είπε. Είπε να φέρει ένα τραπεζάκι, ότι το δικό μα δεν είναι καλό. Και θα είχαμε το δικό σου. Πέρασε ένα χρόνο. Λοιπόν, εγώ, άμα τάξω, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω. Αλλά είμαι και προληπτικός ως ψαράς. Ναι. Δηλαδή, όταν μια εκπομπή πάει καλά ή κάτι πάει καλά, δεν αλλάζεις τίποτα. Α, γιατί μου είχες κάποιος να σχαλάσει την τηλεθέαση. Εγώ είμαι έτοιμος, το έχω και σε φωτογραφίες να σας το δείξω. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου το έδειχνε πριν. Και τι σου δείχνει, ένα τραπεζάκι, φωτογραφία. Ναι, καλά. Τώρα, ναι. Να σου φέρω εγώ φωτογραφίες από τραπεζάκια. Είναι περίπου παρόμοιο με πολύ ωραία πόδια. Ναι, και πού είναι τώρα αυτό το τραπεζάκι, Στέλιο? Εδώ, Αθήνα. Πού, Αθήνα? Να μην σε νοιάζει. Πού το έχεις δώσει, το έχεις δώσει αλλού. Ναι. Άρα το είχες τάξει σε εμάς, πρόλαβε ένας άλλος, το έδωσες στον άλλο και είπες εντάξει, θα το κάνω μετά. Να, εγώ το είδα. Πολύ ωραία. Ωραία. Φανταστικό. Ποιος το χαίρεται αυτή τη στιγμή το τραπεζάκι μας? Εγώ. Α, εντάξει. Πώς πάνε λοιπόν οι δουλειές σου, δεν ξέρω ποιες να ρωτήσω πρώτες. Να ρωτήσω την ξυλουργική, το ψάρεμα ή το τραγούδι. Όλα πάνε πάρα πολύ ωραία. Είμαι με το Σάκη. Τώρα δεύτερη σεζόν στο Estate, ξεκινήσαμε πριν λίγο. Είναι, εντάξει, πρέπει να το, όσες φορές προσπαθώ να το περιγράψω αυτό, νιώθω ότι το ναι, ναι, ότι το αδικό είναι, πρέπει να το δείτε για να καταλάβετε. Η χημεία είναι, δεν ήταν τυχαίο που είχαμε κάνει άλλες τρεις σεζόν στο παρελθόν. Το θαυμάζω πολύ, νιώθω το ίδιο από τον ίδιο. Νιώθω, ρε παιδί μου, ότι του αρέσει που είμαι δίπλα του και, το, και αυτός το ίδιο από μένα. Παρόλο στο λέω που δεν μοιάζεται. Μη το λες, όλες οι κοπέλες. Σε τι μοιάζετε? Είμαστε όμορφοι. Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο πιο όμορφη. Πάνω από τα 40, το κουτάκι ίδιο είναι, αλλάζει. Δεν κάνετε παρέα όμως, κάνετε και παρέα. Εννοώ εκτός δουλειάς κάνετε παρέα. Κοιτάξτε, ο Σάκης είναι και αυτός πολύ άσχολος πολύ. Ναι. Αλλά και στη Λίμνο ήρθε και εγώ σπίτι. Αλήθεια. Ναι, ναι. Πόσα χρόνια έχει που λείπεις? 54. Ναι, η αλήθεια είναι δεν ήσουν ποτέ εδώ. Μετράει τα χρόνια του. Εντάξει. Μόνιμα όμως βασικά μένουμε γύρω στα 8. 8 χρόνια πηγαίνω έρχεσαι, ας πούμε. Πολλά χρόνια, αλλά ναι. Έτσι όπως το κάνω τώρα. Κοίταξε, βασικά με το αεροπλάνο πιο εύκολα έρχεσαι από τη Λίμνο παρά από τη Βούλα. Να τα λέμε. Ισχύει. Αλλά είναι και μια ταλαιπωρία. Παίρνει και βαλίτσα από τη Βούλα και με την τσάντα. Από τη Βούλα πιο πολύ θα κάνει. Ποιο είναι ο καλύτερο σου φίλο? Είναι κάποιο που είναι στη Λίμνο, α πούμε. Οι περισσότεροι είναι εκεί. Ναι. Φίλου καλλιτέχνε δεν έχει καθόλου? Έχω. Φίλου κολλητού, όχι. Κολλητού δεν μπορεί να έχει, το ξαναλέω. Κολλητό δεν είναι για να το λέμε. Μπορεί κάποιο που ξεκινήσατε μαζί, ρε παιδί. Τώρα να το λέμε, ρε παιδί μου, τώρα ότι είμαστε κολλητοί δεν είμαστε. Κολλητό είναι αυτό που νοιάζεται για σένα καθημερινά. Δηλαδή. 25 χρόνια σε αυτή τη δουλειά δεν έχει κανένα κολλητό, καλλιτέχνη. Ένα... Κανένα δεν έχει κολλητό. Γιατί έχει κανένα άλλο? Δεν έχει. Μα δεν μπορεί. Από τη δουλειά δεν έχει. Αυτό λέω τόση ώρα. Όχι ότι δεν άξει τον κόπο να είσαι με τον Αντώνη, με τον Σάκη, με ανθρώπου που θα παίξω τάβλη, θα γελάσω. Αλλά κολλητό. Ξέρεις τι, ισχύει για εσάς το ίδιο. Ο κολλητός είναι αυτός που νοιάζεται καθημερινά για σένα.